Πάμε τώρα μέχρι το Μαραθώνα. Έχουμε απευθείας μετάδοση με το Βάιο Σύρωπο εκεί για ένα γεγονός που είδε το φως της δημοσιότητας λίγο νωρίτερα και καθόλου δεν μας θυμάει. Κάποιοι μπήκαν σε έναν αρχαιολογικό χώρο στην περιοχή του Μαραθώνα, κοντά στη θάλασσα, και βεβήλωσαν αγάλματα που βρίσκονταν εκεί. Σ' ακούμε, Βάιο. Ένα περιστατικό, Πόπη, που έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ στην κοινότητα των αρχαιολόγων. Τι ακριβώς συνέβη, λοιπόν? Το πρωί, μπαίνοντας στον αρχαιολογικό χώρο, στο σημείο που βλέπετε, υπάρχει το ιερό των Αιγύπτιων θεών. Υπάρχουν δύο αγάλματα, λοιπόν, αιγυπτιακά αγάλματα, τα οποία κάποιοι τη νύχτα προφανώς μπήκαν μέσα και με σφυριά τα κατακριούργησαν. Έσπασαν τα κεφάλια, έσπασαν τα χέρια, με αποτέλεσμα να βεβηλώσουν αυτόν τον ιερό αρχαιολογικό χώρο. Όπως αντιλαμβάνεστε, προκάλεσε σοκ. Βάει ένας περιφραγμένος χώρος ανάμεσα στη Νέα Μάκρη και το Μαραθώνα. Ναι, είναι ένας αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή Μπλέξιζα, είναι γεμάτος αρχαία, υπάρχει περίφραξη, υπάρχει και φύλακας την ημέρα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και είναι επισκέψιμος σε πάρα πολλούς τουρίστες. Μάλιστα, είδαμε και κάποιους τουρίστες που ήρθαν εδώ πέρα να επισκεφτούν αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο. Βέβαια, η πόρτα για σήμερα και αύριο θα παραμείνει κλειστή. Ενημερώθηκε το πρωί, ήρθε η αστυνομία και όπως μας είπαν, ήδη θα γίνουν και έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, μήπως και μπορέσουν και ανακαλύψουν κάποια στοιχεία για να οδηγηθούν στην ταυτότητα αυτών των θρασίτατων δραστών, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, με σφυριά έσπασαν τα δύο αγάλματα στο ιερό των Αιγυπτίων θεών εδώ στην περιοχή της Νέας Μάκρης. Και βέβαια, ήδη έχει εκδοθεί και δελτίο τύπου από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής για αυτό το πάρα πολύ θλιβερό περιστατικό. Μας είπες, υπήρξε περίφραξη, υπήρξε φύλακας, κάμερες υποθέτω δεν υπήρξαν για να δούμε τι ακριβώς συνέβη στην περιοχή. Όχι, κάμερες δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Είναι μια περιοχή ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Υπάρχει ένα μεγάλο ξενοδοχείο ακριβώς απέναντι. Υπάρχει ένας βαλτότοπος και ένας φράχτης που περικλεί όλη αυτή την περιοχή. Μάλιστα. Σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.